Είναι όντως χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον θείο μου, τον Τζέρι. Το όνομα είναι Τζέρι Σαλούμ, είναι εδώ με τη σύζυγό του. Η μητέρα μου θα μένει εδώ και στο εξής στο σπίτι του στον Καναδά. Ο θείος μου είναι καθηγητής γεωγραφίας σε ένα πανεπιστήμιο του Καναδά, με ειδικότητα στα παγόβουνα. Αν θέλετε να μάθετε για τα παγόβουνα, έχει πολλά να σας πει. Αλλά πέραν αυτού όμως είναι ένας εξαίρετος χριστιανός και έχει υπηρετήσει ως ποιμένας και για πολλά χρόνια. Οπότε έχει συνδυάσει και τα δύο και μάλιστα πρόσφατα έβγαλε ένα βιβλίο μέσα στο οποίο συνδυάζει πράγματα της επιστήμης με πράγματα της μελέτης της βίβλου. Και είναι και ένας πολύ καλός αδελφός και είναι πάντα έτσι ένα φωτεινό σημείο μέσα στην οικογένεια. Οπότε τον καλό να έρθει να μας μιλήσει ότι έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά του από το Λόγο του Θεού. Αυτό όμως είναι πολύ πίσω. Αν χρειάζεται κάπως πρέπει να... Αν πάει κάτω και έρθει επάνω. Επίσης να πω για αυτούς που κάνουν τα εδάφια, μπορεί να πηγαίνει πίσω μπρος σε κάποια εδάφια, οπότε... Good morning, everyone. Καλημέρα σε όλους σας. My wife Nancy and I are delighted to be here with you this morning. Η σύζυγός μου η Νάνση και εγώ χαιρόμαστε πολύ που βρισκόμαστε εδώ μαζί σας σήμερα. And be sitting here in this beautiful sanctuary. Και να βρισκόμαστε σε αυτό τον πολύ όμορφο κτίριο. Singing these wonderful songs. Ψέλλοντας αυτούς τους πολύ όμορφους ύμνους. Which I didn't understand at all. Τους οποίους βέβαια δεν κατάλαβα καθόλου. Nevertheless, through all of this, όμως μέσα σε όλα αυτά, we get a sense that the Spirit of the Lord is here. Νιώθουμε ότι το Πνεύμα του Κυρίου είναι εδώ. We're delighted to be seeing Marion. Χαιρόμαστε που βλέπουμε την Μάριον. We're missing Bill. Μας λείπει ο Bill. We're eating a lot of souvlaki. Τρώμε πολλά σουβλάκια. And we were part of that groundbreaking ceremony at the school. Και μας δόθηκε η ευκαιρία να βρεθούμε στην τελετή εξκαφής που ξεκίνησε στο βιβλικό κολέγιο. Hoping they wouldn't find any spoons. Ελπίζοντας ότι δεν θα έβρισκαν εκεί κάποιο αρχαίο. Or jugs. Αγκείο ή κάτι άλλο. Or skeletons. Ή κάποιο σκελετό. And I assume they didn't, did they? Δεν βρήκαμε. No, okay. All right. My text for this morning το κείμενο μου σήμερα το πρωί comes from Deuteronomy chapter 33. Βρίσκεται στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 33. And it says this. Και λέει το εξής. Let the beloved of the Lord rest secure in him. Οι αγαπημένοι του Κυρίου ας αναπαύονται ασφαλείς σε αυτόν. For he shields him all day long. Διότι εκείνος τους προστατεύει όλη μέρα. And the one the Lord loves. Και ο εκείνος που ο Κύριος αγαπάει rests between his shoulders. Εκείνος που τον αγαπάει ο Κύριος αναπαύεται ανάμεσα στους ώμους του. And so our topic for this morning is the topic of rest. Έτσι λοιπόν το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι το θέμα της ανάπαυσης. Let me start by telling you a little story about our kitten called Sluggo. Θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα μια ιστορία για το γατάκι μας που ονομαζόταν Sluggo. When he was a kitten, we had him at our home with our children. Όταν ήταν αυτό έτσι ένα μωρό γατάκι, το είχαμε στο σπίτι μας μαζί με τα παιδιά μας. He was a great little cat. Ήταν ένα πολύ καλό γατάκι. He was intelligent. Ήταν έξυπνο. He had a tremendous amount of energy. Είχε τρομερή ενέργεια. And he always pretended that he was a World War II commando. Και επίσης όλη την ώρα προσποιούνταν ότι ήταν ένας κομάντο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. And he loved to chase string. Και του άρεσε πάρα πολύ να κυνηγάει κάποιο σκηνή. He would lie motionless, καθόταν έτσι ακίνητος, planning an attack, ετοίμαζε την επίθεσή του. He'd crawl on his belly, μετά πήγαινε έτσι μπρούμητα, προσπαθούσε να πάει μπροστά, μπουζουλούσε. Pause and then leap in the air, σταματούσε και μετά έκανε ένα άλμα στον αέρα, and then retreat and hide. Και μετά πήγαινε και κρυβόταν. And he did this many, many, many times. Και το έκανε πάρα, πάρα πολλές φορές αυτό. He was thoroughly entertaining. Και ήταν απόλαυση να το βλέπεις. But then suddenly, αλλά μετά ξαφνικά, after a few minutes, μετά από κάποια λεπτά, he would lie down, εξάπλωνε, lie on his back, στην πλάτη του, anywhere, οπουδήποτε, anytime, σε οποιαδήποτε ώρα, and become inactive, και γινόταν εντελώς αδρανές, or curl up, ή απλά μαζευότανε, and sleep. Και κοιμότανε.
He had this amazing capacity to withdraw from activity. Είχε αυτή τη μεγάλη δυνατότητα να σταματάει να δραστηριοποιείται. And rest. Και να απλά να αναπαύεται. I envied him for his ability to move. Το ζήλευα αυτό το γατάκι για την ικανότητά του να κινείται. And his ability to suddenly stop and rest. Αλλά επίσης και για την ικανότητά του απλά να σταματάει και να αναπαύεται. When he was awake, he was all awake. Όταν ήταν ξύπνιο το γατάκι ήταν εντελώς ξύπνιο. And when he was asleep, he was all asleep. Και όταν κοιμότανε, πραγματικά κοιμόταν ολόκληρο. These were the natural rhythms of this little kitten called Sluggo. Αυτή ήταν η φυσιολογική ρυθμή αυτού του αυτής της γατούλας που την ονομάζαν Sluggo. We're talking about rest. Μιλάμε λοιπόν για την ανάπαυση. Rest is both a verb and a noun. Η λέξη well not in Greek. Το ουσιαστικό ανάπαυση και το ρήμα αναπαύομαι. Rest is a universal need in human beings. Είναι μια παγκόσμια ανάγκη σε όλους τους ανθρώπους. It's a state of inactivity. Μια ώρα αδράνειας. Needed for renewal and for refreshment. Η οποία είναι απαραίτητη για να μπορεί κανείς να ανανεωθεί και να αναζωογονηθεί. With rest, όταν αναπαύεται κανείς, we draw a boundary between work and exertion. Εκεί θέτουμε ένα όριο ανάμεσα στον κόπο και στον αγώνα. According to God, σύμφωνα με το Θεό, it's okay to rest. Έχουμε το δικαίωμα να αναπαυθούμε. It's necessary to rest. Έχουμε την ανάγκη να αναπαυθούμε. And it's also good to rest. Και είναι καλό να αναπαυθούμε. Even God rested. Ακόμα και ο Θεός αναπαύθηκε. According to Scripture in Exodus chapter 3, και σύμφωνα με τις γραφές στην Έξοδο κεφάλαιο 3, we read that in 6 days the Lord made the heavens and the earth. Διαβάζουμε ότι σε 6 μέρες έπλασε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. And on the 7th day he abstained from work. Και την 7η μέρα αναπαύθηκε από το έργο του. And rested. Και αναπαύθηκε, ναι. Certainly rest for an omnipotent God. Σίγουρα βέβαια η ανάπαυση για έναν παντοδύναμο Θεό. Constitutes a mystery. Είναι ένα μυστήριο για μας να το καταλάβουμε. Why would God require rest? Γιατί ο Θεός να απαιτούσε ανάπαυση. From work and exertion? Από την είχε κουράστηκε ο Θεός. Certainly not to rest tired muscles. Σίγουρα δεν χρειαζόταν ο Θεός να αναπαύσει κουρασμένους μυς. To put his feet up and enjoy it with his friends. Για να μπορεί να σηκώσει τα πόδια του ψηλά και να ξεκουραστεί. Certainly he received joy in not only his work. Σίγουρα ο Θεός λάμβανε χαρά όχι μόνο από το έργο του. But also his non-work. Αλλά λάμβανε χαρά και από το μη έργο του. But maybe the rest was for simply for celebration. Μήπως η ανάπαυση αυτή ήταν απλά για να γιορτάσει. Because after each act of creation, γιατί ύστερα από κάθε έργο δημιουργικό, there was a pause in the action. Υπήρχε κάποια παύση. Not for work. Όχι για να υπάρξει. But possibly for exaltation. Αλλά ίσως για να απολαύσει ο Θεός αυτό που έκανε. For celebration. Για να το γιορτάσει. Rejoicing at what he had done. Να χαρεί αυτό που είχε κάνει. Maybe also he rested ίσως επίσης ο Θεός αναπαύθηκε as a demonstration to us ως μια ένδειξη σε μας as to what is necessary για το τι είναι απαραίτητο in each of our lives στη ζωή του καθενός από μας namely rest δηλαδή χρειαζόμαστε ανάπαυση a form of freedom from labor ένας τρόπος απελευθέρωσης από τη δουλειά human striving από τον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων. Worldly preoccupations. Από όλες τις έγνοιες αυτού του εγκόσμιου βίου. Rest to be recuperative. Ανάπαυση η οποία μπορεί να μας ξαναπλάσει. Rest to be restorative, restorative. Μπορεί να μας ανανεώσει. Rest to be satisfying. Η ανάπαυση μπορεί να μας ικανοποιήσει. Rest to be necessary. Η ανάπαυση που είναι απαραίτητη. Now in general, σε γενικές γραμμές, humans respond quite well to the body's demand for physical rest. Εμείς οι άνθρωποι γενικά ανταποκρινόμαστε αρκετά καλά στην ανάγκη του σώματος για φυσική ανάπαυση. And when I neglect rest of my body, και βέβαια όταν παραμελώ την ανάπαυση του σώματός μου, it tells me so. Το ίδιο μου το σώμα μου το λέει ότι το έχω στερηθεί. It says, stop, put my feet up and rest. Μου λέει το σώμα μου, σταμάτα. Βάλε ψηλά τα πόδια σου και αναπαύσου. But possibly like you,
Αλλά ίσως σαν και εσάς. There is a form of rest that I tend to ignore. Υπάρχει ένα είδος ανάπαυσης το οποίο τίνω να το παραμελώ. It is an elusive form of rest. Είναι ένα φευγαλαίο είδος ανάπαυσης. More than just physical inactivity. Είναι κάτι περισσότερο από την φυσική αδράνεια. More to do with the mind than the body. Έχει να κάνει περισσότερο με το νου και το σώμα. More to do with emotions than with muscles and joints. It involves rest from a mental burden. Είναι η ανάπαυση από ένα διανοητικό φορτίο. A heavy load. Από κάποιο, κάποιο βάρος που κουβαλάμε. Carried for so long. Το οποίο το κουβαλάμε τόσο καιρό. With many of us. Within many of us. Πολλές φορές πολλοί από εμάς το κουβαλάμε. So long that we no longer feel its weight. Το κουβαλάμε τόσο καιρό που τελικά ξεχνάμε ότι το κουβαλάμε και δεν σκεφτόμαστε το βάρος του. Probably unnoticed because. Πολλές φορές δεν το νιώθουμε, δεν το καταλαβαίνουμε γιατί. We accumulate a burden. Έχουμε μαζέψει ένα φορτίο. Incrementally. Το φορτίο αυτό το φορτωνόμαστε λίγο-λίγο. In small doses. Με μικρές δόσεις. Now, what are some of these common burdens? Ποια είναι λοιπόν μερικά από αυτά τα συνηθισμένα φορτία? Listen to some of these. Ακούστε μερικά από αυτά. Worry concerning my children and that they will not make it. Η ανησυχία για τα παιδιά μου, αν θα τα καταφέρουν τα παιδιά μου ή όχι. Worry that I will outlive my accumulated savings. Η ανησυχία ότι όλα αυτά που έχω μαζέψει για τη σύνταξή μου στο μέλλον δεν θα είναι αρκετά. Anxiety over health issues that make the future uncertain. Για θέματα υγείας τα οποία κάνουν το μέλλον αβέβαιο. Concern that God's grace may not cover all my sins. Ο φόβος ότι η χάρη του Θεού ίσως να μην μπορεί να καλύψει όλα τα δικά μου αμαρτήματα. Regrets over unwise decisions made in the past. Οι τύψεις, οι στεναχώρια για άσοφες αποφάσεις που έχω πάρει στο παρελθόν. And one of the biggest contributors to a personal unrest. Και ίσως και ένα από αυτά τα πράγματα που συμβάλλει περισσότερο στην έλλειψη ανάπαυσης μέσα μας. That in the cosmos I am essentially alone. Είναι αυτή η αίσθηση ότι μέσα σε αυτό το σύμπαν εγώ σε τελική ανάλυση είμαι μόνος μου, μόνη μου. And that ultimately. Και τελικά. Everything depends on me. Σε τελική ανάλυση όλα εξαρτιόνται από μένα. With all of this it is clear. Με όλα αυτά είναι σαφές. That many indeed for most of us or for many indeed for most of us. Γίνεται σαφές ότι για πολλούς από μας ή μάλλον τους περισσότερους από μας. Mental strains can far exceed those of a physical nature. Αυτά τα πράγματα, τα διανοητικά βάρη μπορούν να είναι πολύ πιο βαριά από αυτά τα οποία ίσως μας ταλαιπωρούν στο σώμα. But the good news is that on this topic. Τα καλά νέα όμως είναι ότι σε αυτό ακριβώς το θέμα. The Bible is not silent. Η Βίβλος δεν είναι σιωπηλή. Prominent in its many pages are references too. Μέσα στις σελίδες της Βίβλου είναι αρκετές αναφορές. Peace and rest. Την ειρήνη και την ανάπαυση. A God of peace. Σε έναν Θεό ειρήνης. Peace with God. Την ειρήνη με τον Θεό. The peace of God. Στην ειρήνη του Θεού. Rest and quietness of spirit. Στην ανάπαυση και την ησυχία του πνεύματός μας. That the world is unable to supply. Την οποία ο κόσμος δεν μπορεί να μας δώσει. Peace beyond our understanding. Ειρήνη που βρίσκεται πέρα από την κατανόησή μας. Its words are η υπερέχουσα πάσα νου. Its words are comfort to the disturbed. Τα λόγια αυτά λοιπόν της Βίβλου είναι παρηγοριά σε εκείνους που είναι αναστατωμένοι μέσα τους. Now among all of these words that we've just spoken about. Και ανάμεσα σε όλα αυτά τα λόγια που ήδη μιλήσαμε. A few are found in Matthew's Gospel chapter 11. Πολλά από αυτά βρίσκονται στο Ευαγγέλιο του Μαρθαίου το κεφάλαιο 11. These familiar words. Είναι τα πολύ γνωστά λόγια. Come unto me. Ελάτε σε μένα. All you who are weary and burdened. Έλθετε προς με, πάντες σιωπηλώντες και επιφορτισμένοι. And I will give you rest. Και εγώ θα σας αναπαύσω. Now for the next few minutes. Για τα υπόλοιπα λεπτά. I want to reflect on lessons I have learned. Θέλω να σας πω μερικά από τα πράγματα που έχω μάθει. As I have
tempted to apply καθώς προσπαθώ να εφαρμόσω these words αυτά τα λόγια of Jesus Christ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού to a life that struggles with this elusive thing called rest. Σε μια ζωή που αγωνιά να κατανοήσει και να ζήσει αυτό το φευγαλαίο πράγμα που ονομάζουμε ανάπαυση. Now this verse in Matthew 11, which we've just quoted, αυτό το κείμενο από το Μαρθαίος κεφάλαιο 11 που μόλις αναφερθήκαμε, I call this verse a shock verse. Εγώ αυτό το κείμενο το ονομάζω κείμενο σοκ. One of many verses, similar verses in Scripture, ένα από πολλά τέτοιου είδους εδάφια μέσα στην Βιβλία, which I also call a wake-up verse. Τα οποία επίσης τα ονομάζω χωρία, εδάφια που μας ξυπνάνε. A verse that reorients my mind radically. Είναι ένα εδάφιο δηλαδή το οποίο επαναπροσανατολίζει το νου μου με τρόπο ριζοσπαστικό. It turns me around mentally. Μέσα στο μυαλό μου με κάνει να κάνω μια μεταβολή. And confronts me with a brand new way of approaching reality. Και μου δίνει έναν εντελώς καινούριο τρόπο να αντιμετωπίζω την πραγματικότητα. What I want to do now αυτό που θα ήθελα να κάνω τώρα is give you three short lessons. Θα ήθελα να σας δώσω τρία βασικά μαθήματα σύντομα. On what has come to my mind για αυτό που έχει έρθει στο νου μου by examining this verse in Matthew 11. Καθώς μελετάω αυτό το κείμενο από το Ματθαίος κεφάλαιο 11. Okay, this is lesson one. Το πρώτο μάθημα λοιπόν είναι το εξής. The dominant theme of lesson one, I'll tell you before I describe it. Το κύριο θέμα του πρώτου μαθήματος θα σας το πω πριν το περιγράψω. The theme is Christ for me. Το θέμα είναι ο Χριστός για μένα. Lesson two. Το δεύτερο μάθημα. The dominant theme. Το κύριο θέμα είναι. Christ beside me. Ο Χριστός δίπλα σε μένα. The third lesson. Το τρίτο μάθημα. Lesson three. Okay. Christ within me. Ο Χριστός μέσα σε μένα. Christ for me. Ο Χριστός για μένα. Christ beside me. Ο Χριστός δίπλα σε μένα. Christ within me. Και ο Χριστός μέσα σε μένα. Here's lesson one. Ας δούμε το πρώτο μάθημα λοιπόν. The dominant picture that emerges from an investigation of the word rest. Η κύρια εικόνα που δημιουργείται όταν μελετάμε τη λέξη ανάπαυση μέσα στη Βίβλο. Holy Scripture σε όλη την Αγία Γραφή, has little to do with putting your feet up and relaxing. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το να κάτσεις ένα καναπέ και να βάλεις ψηλά τα πόδια σου. Relaxing on your patio. Ή να κάθεσαι στο μπαλκόνι σου και να χαλαρώνεις. With a friend. Με κάποιο φίλο. Rather, αντίθετα, the image is of a string or a cord. Η εικόνα που βλέπουμε είναι σαν ένα κουβάρι. As on a violin. Συγγνώμη, όχι κουβάρι, μια χορδή όπως ένα βιολί για παράδειγμα. That has been pulled and stretched to the point of failure. Είναι μια χορδή λοιπόν η οποία έχει τόσο πολύ σφιχτεί που σε σημείο που ξεχαρβαλώνεται. The image continues. Η εικόνα συνεχίζει. As a hand appears. Καθώς εμφανίζεται ένα χέρι and slowly relaxes the tension on this string. Και που χαλαρώνει λίγο την ένταση και το σφίξιμο σε αυτή την χορδή. We who are weary and burdened and under great stress. Εμείς λοιπόν που είμαστε κουρασμένοι και βρισκόμαστε κάτω από πολύ στρες are like the cord pulled and stretched to the point of failure. Είμαστε σαν αυτή τη χορδή στο βιολί σφίξιμο. Points to Christ as the one by which the stress is diminished. Μας δείχνει τον Ιησού Χριστό ως εκείνον δια του οποίου το στρες αυτό περιορίζεται. The method we do not understand. Τη μέθοδο του Χριστού δεν την κατανοούμε. But it is clear. Αλλά είναι σαφές. It is a clear reminder. Είναι μια ξεκάθαρη επενθύμηση. That someone out there. Ότι υπάρχει κάποιος εκεί έξω. Is on our side. Ο οποίος είναι με το μέρος μας. And in this crazy game of life, και σε αυτό το τρελό παιχνίδι της ζωής, Δεν βρισκόμαστε μόνοι μας. In whatever situation we find ourselves in, κατάσταση και αν βρισκόμαστε, it is Christ for me. Είναι ο Χριστός για μένα. And Christ for you. Και ο Χριστός για σένα. That's lesson one. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα. Lesson two. Το δεύτερο μάθημα. The dominant theme again. Και πάλι το κύριο θέμα είναι not Christ for me, όχι μόνο ο Χριστός για μένα, but Christ beside me. Αλλά ο Χριστός δίπλα σε μένα. It says, come unto me and I
will give you rest. Λέει ο Χριστός, ελάτε σε μένα και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. What interests me here, αυτό που με ενδιαφέρει εδώ, is that this same verse, είναι ότι αυτό το χωρίο, makes no mention, δεν αναφέρει, of Jesus removing one from the condition that makes for stress. Δεν λέει πουθενά σε αυτό το εδάφιο ότι ο Χριστός θα μας βγάλει από τις συνθήκες που μας προκαλούν το στρες. Nor does it necessarily mean he does it by eliminating the condition. Ούτε σημαίνει ότι θα μας αναπαύσει με το να εξαφανίσει το πρόβλημα. We are left wondering. Οπότε μένουμε με το ερώτημα. Just how does Jesus bring rest? Με ποιον ακριβώς τρόπο μας δίνει ανάπαυση ο Χριστός? The mechanism is not given. Δεν μας αναφέρει τον μηχανισμό. The answer is filled with mystery. Η απάντηση είναι μέσα σε ένα πέπλο μυστηρίου. But the verse invites us. Αλλά το χωρίο αυτό μας προσκαλεί. Come unto me. Ελάτε σε μένα. From other passages of scripture we learn. Και από άλλα κείμενα της βιβλίου έχουμε μάθει. It is not we who come alongside him. Δεν είμαστε εμείς που ερχόμαστε δίπλα σε αυτόν. As much as he comes alongside us. Όσο ότι εκείνος έρχεται δίπλα σε μας. And in his Holy Spirit. Και με το Άγιο του Πνεύμα. We understand that the Greek name for Holy Spirit. Και κατανοούμε ότι η ελληνική λέξη για το Άγιο Πνεύμα. Here we go. Να, θα το ακούσετε. Παρακαλέω. Is that right? Παρακαλέω is the verb, yes. Oh. What is it? Παράκλητος. Yes. Ο παρακλήτος. That's what I meant to say. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Okay. Now let's get some examples of this situation that we can give this morning. Ας δούμε μερικά παραδείγματα αυτού του πράγματος σήμερα το πρωί. That is of Jesus coming alongside. Παραδείγματα όπου ο Χριστός έρχεται δίπλα σε μας. To be beside me. Για να είναι δίπλα μου. In my unrest. Μέσα σε αυτά που μου δημιουργούν έλλειψη ανάπαυσης. Here's one. Ένα παράδειγμα. Do you remember the story of Stephen? Θυμάστε την ιστορία του Στέφανου. In the book of Acts. Στο βιβλίο των Πράξεων. He was a follower of Jesus. Ακολουθούσε τον Χριστό. Dedicated to Christ. Αφοσιωμένος στον Χριστό. He was dragged to the place of his execution by stoning. Τον φέρανε κακήν κακός στον τόπο της εκτέλεσης του διαλυθοβολισμού. Stoning. Και κατά τη διάρκεια του λιθοβολισμού. There is no screaming by Stephen. Δεν ακούμε τις κραυγές του Στέφανου. Only by the vicious crowd. Το μόνο που ακούμε είναι τις κραυγές του πλήθους. Rather, his eyes were directed elsewhere. Μάλλον τα δικά του μάτια ήταν στραμμένα αλλού. The Bible says to heaven. Η Βίβλος μας λέει κοιτούσε προς τον ουρανό. And his words were simply this. Και τα λόγια του ήταν απλά τα εξής. Look, I see heaven open. Είπε, βλέπω τον ουρανό ανεωγμένο. And the Son of Man standing. Και βλέπω τον Υιό του ανθρώπου ιστάμενον, στεκόμενον. Can you imagine? Μπορείτε να φανταστείτε. The magnificent scene there at that point. Αυτή την τρομερή εικόνα σε αυτό το σημείο. That Stephen was treated to. Την οποία μπόρεσε να απολαύσει ο Στέφανος. As he is about to leave this world. Καθώς είναι στην ώρα που θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. And enter that mysterious world. Και θα μπει σε εκείνον τον μυστηριώδη κόσμο. That the Son of God. Βλέπει τον Υιό του Θεού. Was standing to greet him. Βρισκόταν όρθιος ο Υιός του Θεού έτοιμος να τον προϋπαντήσει. Christ beside him. Ο Χριστός δίπλα του. At this time of tribulation, σε μια τέτοια ώρα θλίψης και διωγμού, somehow prevented unrest. Σε αυτή την ώρα, αυτό με κάποιο τρόπο εμπόδισε την έλλειψη ανάπαυσης στη ζωή του Στέφανου. As a result, και ως αποτέλεσμα, his behavior during his execution, η συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του, from a human point of view, από ανθρώπινη οπτική γωνία, did not make sense. Δεν ήταν λογική. Stephen, excuse me. Jesus made no attempt. Ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε καμία προσπάθεια. To pluck Stephen. Να βγάλει τον Στέφανο από αυτές τις συνθήκες. From his horror. Από τη φρίκη των συνθήκων αυτών. Instead. Αντί για αυτό. He entered it with him. Ο Χριστός μπήκε σε αυτές τις συνθήκες δίπλα του, μαζί του. Example two. Ένα δεύτερο παράδειγμα.
Recall another story. Θυμηθείτε μια άλλη ιστορία. This time from the book of Daniel. Αυτή τη φορά από το βιβλίο του Δανιήλ. Three men had refused to bow down to a fabricated god. Τρεις νεαροί άνδρες αρνήθηκαν να γονατίσουν μπροστά σε έναν τεχνητό φτιαγμένο θεό. And obey the king to worship that god. Και αρνήθηκαν να υπακούσουν στο βασιλιά και να λατρεύσουν αυτόν τον τεχνητό θεό. It was a god made out of gold. Ήταν ένας θεός φτιαγμένος από χρυσάφι. Who could do nothing. Ο οποίος ήταν ανίκανος να κάνει οτιδήποτε. The story tells us that such that disobedience would result in death. Και γνωρίζουμε από αυτή την ιστορία ότι τέτοιου είδους ανυπακοή θα σήμαινε θανατική ποινή. And so being disobedient. Και έτσι επειδή ήταν ανυπάκοοι αυτοί οι νέοι. The king threw the three men into the fiery furnace. Θυμάστε ότι ο βασιλιάς έριξε αυτούς τους τρεις νεαρούς, τους τρεις παιδες όπως λέμε, μέσα στο καμίνι αυτό. But when the king looked inside the furnace. Αλλά όταν ο βασιλιάς κοίταξε μέσα στο καμίνι. To see what he believed would be the end product of this dastardly death sentence. Για να δει ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, το προϊόν αυτής της του φρικτού θανάτου. The three men were seen untouched. Μπόρεσε και είδε τους τρεις άνδρες εκεί μέσα ανέγγιχτους. By the searing flames. Από τις φλόγες. The king, startled by their survival. Ο βασιλιάς λοιπόν, ο οποίος έμεινε εξαφνιάστηκε από την επιβίωσή τους. Is even more startled when he observed a fourth person. Ξαφνιάστηκε ακόμα περισσότερο όταν είδε ένα τέταρτο πρόσωπο. With them. Μαζί τους. In the furnace. Μέσα στο καμίνι. Whose appearance was like the sons of the gods. Του οποίου η όψη λέει ήταν σαν αυτή των ιών του Θεού. Was this the son of God coming alongside his children? Ήταν λοιπόν αυτός ο γιος του Θεού ο οποίος είχε έρθει δίπλα στα παιδιά του. His children in great distress. Τα παιδιά του που βρισκόντουσαν μέσα σε μεγάλη θλίψη. With the purpose of converting unrest into rest. Με το σκοπό να μετατρέψει την έλλειψη ανάπαυσης σε ανάπαυση. And allowing them to experience God. Και δίνοντάς τους την ευκαιρία να βιώσουν το Θεό. As a comforter, ως έναν Θεό παρηγορητή, in tribulation, έναν παράκλητο μέσα στις δυσκολίες, rather than, αντί για, a deliverer, αντί για έναν ελευθερωτή απλά, from tribulation, από το διωγμό και από τις θλίψεις. Come unto me, all you who are weary and burdened. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε φορτισμένοι και κοπιώντες. And I will give you rest. Και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. How? Πώς? Mysteriously. Με τρόπο μυστηριώδη. But we know this. Αλλά γνωρίζουμε το εξής. By His presence alongside. Με την παρουσία του δίπλα σε μας. I want to tell you one more story. Θέλω να σας πω και άλλη μια ιστορία. A man by the name of Ernest Shackleton. Υπήρχε ένας άνδρας που το οποίο το όνομα ήταν Ernest Shackleton. Went down to to Antarctica. Έκανε ένα ταξίδι στην Ανταρκτική. On an expedition. Μια προσπάθεια, ξέρετε, ως γεωγράφος και αυτός να βρει κάποια μέρη εκεί στην Ανταρκτική. To the South Pole. Στον Νότιο Πόλο. He didn't even get started. Δεν μπόρεσε καν να ξεκινήσει το ταξίδι. Because the sea around Antarctica. Επειδή η θάλασσα γύρω από την Ανταρκτική was filled with impenetrable ice. Ήταν γεμάτη από πάγο. The boat was crushed. Το καράβι του που είχε καταστράφηκε. He and his 28 men. Αυτός και οι 28 άνδρες που είχε μαζί τους αυτή την εξερεύνηση were now on an ice floe. Βρέθηκαν πάνω σε ένα μεγάλο κομμάτι πάγου. Thousands of kilometers from civilization. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον υπόλοιπο ανθρώπινο πολιτισμό. He decided that he had to get all of his men back to Ireland. Αποφάσισε ότι έπρεπε να κάνει τα πάντα για να φτάσουν οι άνδρες του πάλι πίσω στην Ιρλανδία. And so he set off with five other people. Έτσι λοιπόν αυτός ξεκίνησε με άλλους πέντε άνδρες. On an amazing trip across the South Atlantic Ocean. Σε ένα τρομερό ταξίδι στον Νότιο Ατλαντικό. To get to a whaling station many, many kilometers east. Για να φτάσει σε κάποιο μέρος που γνώριζε ότι ήταν ένα κέντρο που ξεκινούσε το κυνήγι φαλαινών πολλά χιλιόμετρα μακριά. By some strange, incredible feat of navigation. Με κάποια τρομερή ικανότητα πλοήγησης. They found that island.
κατάφεραν και φτάσαν σε αυτό το νησί. South Georgia. Στην Νότια Γεωργία. But they were on the wrong side of the island. Το πρόβλημα ήταν ότι βρέθηκαν στην λάθος πλευρά του νησιού αυτού. They found that their boat could go no longer travel by sea. Και κατάλαβαν ότι το καράβι τους δεν μπορούσε να πάει μέσω θαλάσσης. So three of them. Οπότε τρεις από αυτούς. Decided to leave the other three. Αποφάσισαν να αφήσουν τους άλλους τρεις. Behind on one side of the island. Να αφήσουν τους άλλους τρεις πίσω τους στη μια πλευρά του νησιού. And travel over the glacier-infested mountains of the island. Και να περάσουν πάνω από αυτά τα παγωμένα βουνά του νησιού. To the whaling station on the other side. Για να φτάσουν σε αυτό το κέντρο που υπήρχε στην άλλη πλευρά. To make a long story short. Για να σας να κάνω μια μεγάλη ιστορία πιο σύντομη. After 36 hours. Μετά από 36 ώρες. These men finally got to Stromness, the whaling station. Έφτασαν τελικά στο Stromness που ήταν αυτό το κέντρο κυνηγιού φαλαινών. They were unrecognizable. Και ήταν αγνώριστοι. They actually got back to save their men. Και κατάφεραν και επέστρεψαν και έσωσαν τους άντρες τους. And got back to their homeland. Και τελικά κατάφεραν και επέστρεψαν και στις πατρίδες τους. The reason why I'm telling this story is this. Ο λόγος που σας λέω αυτή την ιστορία είναι το εξής. As they were speaking one to another, the three men. Καθώς αυτοί οι τρεις άντρες μιλούσαν ο ένας τον άλλον. Shackleton said to his other two men. Ο Shackleton είπε στους άλλους δύο άντρες του. I had this sense. Έχω, λέει, αυτήν την αίσθηση. On that trip across the mountains of South Georgia. Ότι σε αυτό το ταξίδι που κάναμε πάνω από τα βουνά, τα παγωμένα της Νότιας Γεωργίας, that we were not three, but four. Ότι δεν ήμασταν τρεις, αλλά ήμασταν τέσσερις. The other two men, οι άλλοι δύο άντρες, each by himself, ο καθένας ξεχωριστά, said to Shackleton, είπαν στον Shackleton the same thing. Το ακριβώς ίδιο πράγμα. In other words, they experienced a miracle not only by the navigation and not only by finding that island. Με άλλα λόγια, βιώσαν ένα θαύμα, όχι μόνο με την φοβερή πλοήγηση που κατάφεραν να φτάσουν στο νησί και το θαύμα αυτό. And not only by getting back to Britain. Και όχι μόνο το θαύμα ότι φτάσαν πάλι πίσω στην πατρίδα τους. They were accompanied. Αλλά βιώσαν και άλλο ένα θαύμα, ότι συνοδευόντουσαν by a fourth person. Από ένα τέταρτο πρόσωπο. I tell you this story. Σας λέω αυτή την ιστορία. Because I don't want you to feel. Γιατί δεν θέλω να νιώθετε. That the stories of the Bible. Ότι οι ιστορίες της Βίβλου. Are completely unique. Είναι εντελώς μοναδικές και ανεπανάληπτες. Lesson 3. Έρχομαι τώρα στο τρίτο μάθημα. Christ within me. Ο Χριστός μέσα μου. As an Anglican vicar. Ως αγγλικανός ιερέας, I had the privilege of celebrating the Lord's Supper. Έχω βιώσει το προνόμιο να γιορτάζουμε το δείπνο του Κυρίου. Many times with my congregation. Πάρα πολλές φορές με το εκκλησίασμα. Just prior to coming forward to receive the bread and wine. Και λίγο πριν έλθω να λάβω τον άρτο και τον ίνο. I would remind each of them. Καθώς πριν έρθουν οι άνθρωποι να λάβουν τον άρτο και τον ίνο, τους θυμίζω πάντα. That each of us has been washed and made clean by the sacrifice of Christ. Τους θυμίζω ότι ο καθένας μας έχει καθαριστεί από τη θυσία του Ιησού Χριστού. On the cross. Στον σταυρό. And that this opened the door to a life of ultimate relationship with God. Και ότι αυτό έχει ανοίξει την πόρτα για μια προσωπική σχέση με τον Θεό. And using the words of our liturgy in the church. Και χρησιμοποιώντας τα λόγια που χρησιμοποιούμε στη δική μας λειτουργία στην εκκλησία. I would say, take and eat this in remembrance that Christ died for you. Πάντα έλεγα στον καθένα, πάρε και λάβε αυτό τον άρτο. Ενθυμούμενος ότι ο Χριστός πέθανε για σένα. And feed on him in your heart by faith. Και να τρέφεσαι από αυτόν στην καρδιά σου δια της πίστεως. With thanksgiving. Με ευχαριστία. And I would also then say, και επίσης θα έλεγα, drink this cup. Λάβε και πιες αυτό το ποτήρι. In remembrance that Christ's blood was shed for you. Ενθυμούμενος ότι το αίμα του Χριστού χύθηκε για σένα. And be thankful. Και να το δέχεσαι με ευχαριστία. All these words of profound intimacy. Όλα αυτά τα λόγια της πολύ βαθιάς σχέσης. Said between Christ and His church. Λέγονται για τον Χριστό και για την Εκκλησία του. People were reminded. Οι άνθρωποι θυμούνται.
That the dwelling place of God is with his children. Είναι ότι ο τόπος κατοικίας του Θεού not only with, είναι με τα παιδιά του. Not only with his children, but within his children. Και όχι μόνο δίπλα στα παιδιά του, αλλά μέσα στα παιδιά του. And their dwelling place και το, ο δικός τους τόπος κατοικίας is in him. Είναι μέσα σε αυτόν. This world is not our principal residence. Αυτός ο κόσμος δεν είναι η κύρια μας κατοικία. Rather, it is in Christ. Αντίθετα, η κατοικία μας είναι εν Χριστώ. And by this, it seems to me that that we've arrived at the key to unlocking the rest that is mentioned in Matthew chapter 11. Και νομίζω με αυτό ότι ερχόμαστε στο κλειδί που μας βοηθάει να ξεκλειδώσουμε την έννοια της ανάπαυσης που αναφέραμε στο Ματθαίος 11. To find the rest that God invites us to receive. Να λάβουμε την ανάπαυση που ο Θεός μας προσκαλεί να παραλάβουμε. We must find the ultimate place of rest. Πρέπει να βρούμε τον τελικό τόπο ανάπαυσης. Mysteriously described as in Christ. Η οποία περιγράφεται μυστηριωδώς ως εν Χριστώ. The abiding of us in him, το γεγονός ότι εμείς μένουμε σε Αυτόν and he in us, και Εκείνος μένει σε μας, may not alter the stressful conditions, μπορεί να μην αλλάξει το στρες και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, that may surround us, τα οποία μας περιβάλλουν, or may be within us, ή που μπορεί να είναι μέσα μας. Rather, this mutual abiding, όμως αυτό το αμοιβαίο μένειν ο ένας τον άλλον, in some profound manner changes us, με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο μας αλλάζει, conferring a peace and rest, δίνοντας στις καρδιές μας μια ειρήνη και μια ανάπαυση, which this world cannot provide, την οποία αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να την προσφέρει. I finish with one story about my son. Θα τελειώνω με μια ιστορία για τον γιο μου. When our eldest son Richard was very young, όταν ο μεγαλύτερος μας γιος ο Richard ήταν πολύ νέος, he got sick with a very high fever. Όταν ήταν πολύ μικρό παιδί, αρρώστησε με έναν πολύ ψηλό πυρετό. With both parents attending him in the darkest hours of that night. Και καθώς ήμασταν και οι δύο γονείς που τον προσέχαμε σε εκείνες τις πολύ σκοτεινές ώρες της νύχτας, I took him and laid him on my chest. Τον πήρα και τον έβαλα πάνω στον ώμο μου. And on a sofa, και μετά στον καναπέ, I could feel the severity of his fever. Μπορούσα να νιώσω πόσο υψηλός ήταν ο πυρετός του. Of course, he wasn't asleep. Βέβαια δεν κοιμόταν. And in a weak voice, he whispered. Και με πολύ χαμηλή φωνή ψιθύρισε. Make it better, Daddy. Μπαμπά, φτιάξτο, κάντο να νιώσω καλύτερα. I said nothing. Δεν του είπα τίποτα. Then he said. Μετά είπε το εξής. Will it be better, Daddy? Μπαμπά, θα γίνω καλύτερα. To which I replied. Στο οποίο απάντησα. Yes, it will. Ναι, θα γίνεις καλύτερα. Then to our astonishment. Και μετά, εδώ ήταν η έκπληξη. And to our relief. Και η ανακούφιση μας. Richard fell asleep. Ο γιος μου αποκοιμήθηκε. On my chest. Στον ώμο μου. On his father's chest. Στον ώμο του πατέρα του. What had happened? Τι είχε συμβεί? Our son had unintentionally provided two sleepy parents. Ο γιος μας, χωρίς να το ήθελε, είχε δώσει σε δύο νυσταγμένους γονείς. With a profound illustration of what faith looks like. Μας είχε δώσει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του σε τι μοιάζει η πίστη. Flopping onto. Είναι το να πέσεις επάνω σε. And resting. Και να αναπάβεσαι. In the abiding presence, μέσα στην διαμένουσα παρουσία, and in the province, and in the promise, και μέσα στην υπόσχεση, of another more powerful than he, κάποιου που είναι πιο δυνατός από σένα, and the sense that he got, και η αίσθηση που είχε, from this intimacy, από αυτήν την οικειότητα, which I will never understand, την οποία εγώ δεν θα καταλάβω ποτέ, that all will be well. Γιατί όλα στο τέλος θα είναι καλά. Even though, παρόλο που the problem of the fever, το πρόβλημα του πυρετού remained, παρέμενε. In conclusion, κλείνοντας, each of us is not alone in our unrest.
όλοι μας δεν είμαστε μόνοι μέσα στην έλλειψη ανάπαυσης που βιώνουμε. Also, our lives do not depend solely on our own efforts. Και η ζωή μας δεν εξαρτιέται μόνο από τις δικές μας προσπάθειες. Christ is real. Ο Χριστός είναι πραγματικός. Christ has acted for me and for you. Ο Χριστός είναι ενεργός και εργάζεται για σένα και για μένα. Christ stands beside as my comforter. Ο Χριστός στέκεται δίπλα μου ως παράκλητος, ως παρηγορητής. Christ indwells me. Και ο Χριστός κατοικεί μέσα μου. Intimately. Με τρόπο οικείο. With Christ I am safe and quiet and satisfied. Με τον Χριστό είμαι ασφαλής, είμαι ήσυχος, είμαι ικανοποιημένος. Psalm 4:8 says this. Ο Ψαλμός 4:8 λέει το εξής. I will lie down and sleep in peace. Έχουμε το χωρίο, δεν το έχουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εν ειρήνη θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. And finally, from Psalm 91, verse 1. Και ύστερα, επίσης, τέλος από τον Ψαλμό 91, εδάφιο 1. He who dwells in the shelter of the Most High. Ο κατοικών υπό την σκέπη του Υψίστου. Will rest υπό την σκιά του Παντοκράτορος. In the shadow of the Almighty. Θέλει διατρίβει ή θέλει αναπαύεται. Thanks be to God. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας. Amen. Αμήν. Αμήν. Να ψάλουμε αδελφοί καθώς κλείνουμε αυτή την ώρα.